Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε σε τίτλους τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για ενέργεια και ηλεκτρικό ρεύμα. Έως 600 ευρώ επιδότηση ανακαταναλωτή. Δεν είναι αρκετή επιδότηση καυσίμων, αναφέρει η πλειονότητα των πολιτών. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολίτες έκαναν αίτηση για την επιδότηση. Κατάργηση επίδειξης πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης. Χαρά σε Ευαγγέλιο για τους πολίτες, οι οποίοι νιώθουν πλέον ανακουφισμένοι. Την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για ενέργεια και ηλεκτρικό ρεύμα ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί, έπειτα και από τις ανακοινώσεις που έκανε για το θέμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι λοιπόν η πολιτεία επιστρέφει στον λογαριασμό κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή πρώτης κατοικίας το 60% όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων που έχει υποστεί αναδρομικά από τον Δεκέμβριο έως και τον Μάιο, με όριο της έκτακτης αυτής αποζημίωσης να είναι τα 600 ευρώ και θα αφορά όλους με ετήσιο εισόδημα έως και 45.000 ευρώ. Πάντως, οι καταναλωτές εμφανίζονται διστακτικοί έως και δύσπιστοι με τα μέτρα, καθώς, όπως λένε, έχουν γονατίσει οικονομικά. Και αυτό που ζητούν είναι η μείωση των τιμών στην ενέργεια και όχι η χορήγηση βοηθημάτων και επιδομάτων. Παρεμβάσεις σε 4 πεδία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που στενάζουν υπό το βάρος των φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, η πολιτεία επιστρέφει στον ατομικό λογαριασμό κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή πρώτης κατοικίας το 60% όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων που έχει υποστεί αναδρομικά από τον Δεκέμβριο έως και τον Μάιο. Όριο της έκτακτης αυτής αποζημίωσης θα είναι τα 600 ευρώ και θα αφορά όλους με ετήσιο εισόδημα έως και 45.000 ευρώ. Είναι θετικά τα μέτρα, ελπίζω να γίνουν όλα πράξη, γιατί ο κόσμος έχει μεγάλες ανάγκες. Πιστεύω θα ανακουφιστεί ο κόσμος, ο περισσότερος τουλάχιστον. Αν δεν τα δω, δεν την πιστεύω. Άστο. Δεν τα πιστεύω αυτά. Όλοι τρώνε και πίνουν και εμείς είμαστε στη φτώχεια. Να δούμε άμα γίνεται. Άμα είναι εφικτό, αν μπορεί να... και με ποια κριτήρια. Εξάλλου, σήμερα νωρίς το πρωί, οι αρμόδιοι υπουργοί ανακοίνωσαν την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για ενέργεια και ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τα μέτρα σε 4 πυλώνες στήριξης έχουν ως εξής. Διευρύνονται οι επιδοτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος για Μάιο και Ιούνιο. Επιδοτούνται και οι καταναλώσεις για πάνω από 300 κιλοβατόρες και των υπολείπων ιδιοκτησιών των νοικοκυριών. Το κόστος είναι 900 εκατομμύρια ευρώ. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Κάθε χρόνο, αυτό λένε, κάθε πέρσι και καλύτερα και κάθε χρόνο και χειρότερα. 4 εκατοστάρικα. Για ρεύμα, 4 εκατοστάρικα. Διπλά και τριπλά από πέρσι, πώς είναι. Διπλά. Διπλά. Του χρόνου. Αν τώρα πάρετε κάτι για αναδρομικά που λέει. Τι απλά. Έστω μια ανακούφιση μικρή. Ψίχουλα. Πολύ ψίχουλα. Του χρόνου τι θα είναι, τριπλά. Πόσο πάει, 9 εκατοστάρικα. Τι παίρνουμε, 6,50 παίρνουμε. Τα διπλάσια. Δηλαδή αν το ρεύμα ήταν ας πούμε 200 ευρώ, 250 ευρώ, έχω δώσει 500, 600 ευρώ. Συν βέβαια το αέριο. Αν πάρετε κάτι τώρα θα είναι μια ανακούφιση έστω. Ευελπιστούμε, ναι. Θα είναι μια ανακούφιση, εντάξει. Επιδοτείται τον Ιούνιο το 60% της αύξησης για όλους τους λογαριασμούς από το Δεκέμβριο του 2021 έως και τον Μάιο του 2022. Αφορά καταναλωτές που δεν έχουν καλυφθεί από τις εκπτώσεις. Η επιδότηση θα γίνεται στους λογαριασμούς μέσω IBAN και αφορά σε καταναλωτές με δηλωθέν εισόδημα έως 45.000 ευρώ. Η επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 600 ευρώ ανακαταναλωτή. Το κόστος της νέας παρέμβασης με απευθείας ποσό στους λογαριασμούς είναι 280 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, επιδοτείται στην πηγή το πετρέλαιο κίνησης για Μάιο και Ιούνιο στα 15 λεπτά το λίτρο, με το κόστος να ανέρχεται στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς έχουμε πληρώσει 2 και 3.000 ένα τον ρήτρα να προσφέρουμε. Και έτσι τα 610 δεν καλύπτουμε, νομίζω. Το θέμα είναι να κατεβεί. Δεν καταργείται η ρήτρα προσαρμογής. Έδωσε μέχρι 600 ευρώ τι είπε και από εκεί και πέρα. Αυτό που είπε και το παλικάρι. Όταν δίνει. Πόσα θα δώσετε σε ρεύμα? Εγώ δεν έχω δώσει πολλά, αλλά εντάξει. Εγώ σκέφτομαι και για του άλλου που έχουν δώσει 3.500 χιλιάρικα. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια. Πώς θα γίνει μέσω λογαριασμού ρεύματων, όταν ο άλλο έχει μια ρήτρα αναπροσαρμογή 500, 800 χιλιά ευρώ και πληρώσει το ρεύμα άλλα 800 χιλιά ευρώ, πώς θα γίνει? Θα μπει αυτόματα, θα πιστωθεί αυτόματα ο λογαριασμό, το ποσό στο λογαριασμό, πώς θα γίνει? Τέταρτον, ενισχύεται από τον Ιούλιο οριζόντια με χρονικό ορίζοντα έως και ένα έτος ο μηχανισμός εκπτώσεων και εισάγεται μηχανισμός απορρόφησης των επιπλέον εσόδων.
Στόχος να παραμείνουν μεσοσταθμικά σταθερές οι τιμές ελαφρώς υψηλότερες σε σχέση με αυτές που ίσχυαν πριν από την κρίση. Θα επιδοτηθούν τα κοινωνικά τιμολόγια και όλες οι επιχειρήσεις, με το κόστος της παρέμβασης να ανέρχεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η νέα δέσμη παρεμβάσεων θα απορροφήσει το 70 έως 80% της αύξησης της κιλοβατόρας, σύμφωνα με τον κύριο Σταϊκούρα, ενώ το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται συνολικά στα 3,2 δις ευρώ μέχρι τέλους του έτους. 600-700 ευρώ ρεύμα. Δεν μπορεί να πληρώνουμε μια σύνταξη για το ρεύμα. Μας δουλεύουνε. 1800 δι. Ας έρθει να το δει. Ποιος θα το πληρώσει. Είχαμε μεγάλη διαφορά από τους προηγούμενους μήνες. Και δυσκολευόμαστε γενικώς. Έτσι ακριβώς. Οι καταναλωτές εμφανίζονται αρκετά διστακτικοί έως και δύσπιστοι με την ανακοίνωση των νέων μέτρων, καθώς, όπως λένε, οι φουσκωμένοι λογαριασμοί τους έχουν κυριολεκτικά γονατίσει και έχουν βάλει φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τους περισσότερους να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν αφού το πορτοφόλι και η τσέπη τους έχουν αδειάσει. Όμως αναστενάζει. Όλο μπαλώματα, όλο επιδόματα. Γιατί να μην το κατεβάσει το ρεύμα. Να είναι σε όλα. Ναι, επιδόματα. Μας έχει πτωχε. Αναστενάζει ο κόσμος. Γιατί να δίνουν επιδόματα. Σκοπός είναι να κατεβάσει τους φόρους. Να κατεβάσει το ΦΠΑ, να τα κατεβάσει. Ό,τι μπορεί να κατεβάσει, το κατεβάσει. Να μην δίνει επιδόματα. Η αναπροσαρμογή να καταργηθεί, δεν λέει, γιατί έχουμε γονατίσει. Όλη η Ελλάδα με αυτά ασχολείται. Αυτό που επισημαίνουν με νόημα είναι πως κύριο μέλημα της κυβέρνησης πρέπει να είναι η μείωση των τιμών στην ενέργεια, οι οποίες έχουν πάρει την ανιούσα, και όχι να δίνονται βοηθήματα και επιδόματα ως παρηγοριά στον άρρωστο. Τις αντιδράσεις των πολιτών για την επιδότηση των καυσίμων καταγράψαμε στην περιοχή της Σύνδου. Οι πολίτες, στην πλειονότητά τους, εξέφρασαν την άποψη ότι είναι ένα μικρό βοήθημα που δεν αρκεί λόγω της πανάκριβης τιμής των υγρών καυσίμων. Η πανάκριβη τιμή των υγρών καυσίμων έχει προσθεθεί στα δυσβάστακτα οικονομικά βάρη. Ρωτήσαμε τους κατοίκους της Σύνδου Θεσσαλονίκης για την επιδότηση. Στην πλειονότητά τους ανέφεραν ότι δεν είναι αρκετή για να μειωθούν τα καθημερινά τους έξοδα. Το έχω πάρει. Σήμερα κιόλας το έχω πάρει. Το μπήκα μέσα στο iBank και το είδα σήμερα. Είναι μια βοήθεια ή πώς το βλέπετε αυτό? Στο καθόλου κάτι είναι κι αυτό. Ας πούμε μια βοήθεια για τα νοικοκυριά που υποφέρουμε τόσο πολύ λόγω της αυξήσεως των καυσίμων και του ρεύματος. Είναι κάτι. Μια μικρή βοήθεια. Από το τίποτα, κάτι είναι και αυτό. Πήρατε το 45 ευρώ το βοήθημα για τα κάψιμα? Όχι. Για ποιο λόγο? Δεν έχω κάνει ακόμα. Δεν έχω κάνει. Ερώτηκε ότι είναι μια βοήθεια και αυτή για τον κόσμο, για τους οδηγούς. Μια βοήθεια, αλλά τι βοήθεια 45? Όταν σε έρχεται ο λογαριασμό σε ένα χιλιάρικο να πληρώσει και παίρνει 45 ευρώ, τι να τα κάνει. Θεωρείτε ότι δεν βοηθάει, δηλαδή. Δεν βοηθάει, τι να βοηθήσει. Μέτρα δεν είναι αυτά. Περιμένουμε καλύτερα μέτρα, ειδικά με τα κάψιμα. Τι να μας κάνουν τα 45 ευρώ. Αυτά. Τι να μας κάνουν, εντάξει. Όχι. Τι να μας κάνουν. Αλλά γενικά πιστεύεις ότι βοηθάει καθόλου ή τίποτα? Δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, λένε ότι βοηθάει και καλά. Αν έχεις ένα αυτοκίνητο μεγάλο κυβισμού, δεν βοηθάει σε τίποτα, να ξέρετε. Τώρα σε μικρά αυτοκίνητα θα βοηθήσει, ναι. Τι μας κάνουν αυτά τα 45 ευρώ. Αυτά είναι ψίχουλα είναι. Κρίμα είναι. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Να βοηθήσουν κανονικά τον κόσμο. Αυτό είναι. Τίποτα. Να πέσει βενζίνη, ζητάει. Έτσι. Ναι, γιατί βενζίνη βέβαια. Η βενζίνη να κατέβει, όχι να μας δώσουν λεφτά. Πείτε με τον καυσίμο, το πήρατε, 45? Το πήρα. Μια χαρά, εντάξει. Είναι κάτι, μια μια μικρή βοήθεια είναι, εντάξει. Όσοι τελικά έχουν προτιμήσει να μην κάνουν αίτηση, εξέφρασαν την έντονη ενόχλησή τους. Όχι. Για ποιο λόγο δεν κάνατε χαρτιά? Δεν έκανα χαρτιά, γιατί. Τι χαρτιά, για 13 ευρώ πάρω τον μήνα? Είναι ντροπή. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να το κάνω. Για 13 ευρώ. Να πάει να κάνει χαρτιά, να περιμένει τι θα γίνει. Και ούτε μας ενημέρωσαν πώς ακριβώς μπορεί να γίνει. Ή να γίνει μέσω ηλεκτρονικά. Κάθε μέρα δίνουμε 20 ευρώ για βενζίνα. Είναι δυνατόν τώρα να πάμε τα 45 ευρώ? Εμείς δίνουμε τα 300-500 ευρώ το μήνα. Στα αγορά στον Αγιανό, δηλαδή. Τελείως. Κοροϊδία. Όχι, δεν το πήραμε, αλλά το θεωρώ κοροϊδία. Δεν σώνεται η κατάσταση με αυτό το 45. Σε καμία των περιπτώσεων. Μα ναι, εντάξει, ναι. Ναι, είναι κάθε μέρα είναι 2 και πέγει η βενζίνα. 2,10, 2,15, 2,12. Πού να, δεν μπορώ. Και αυτό δυσβάσταχτο έξοδο, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ δύσκολο έξοδο. Τεράστιο έξοδο. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά.
Στη Θεσσαλονίκη θέλουμε να πάμε μια βόλτα και θέλουμε στα 100 χιλιόμετρα και 30 ευρώ. Τώρα τι να σε κάνουν τα 45 ευρώ. Πάντως, πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολίτες έχουν ήδη λάβει την επιδότηση καυσίμων, ενώ συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για όσους δεν το έχουν κάνει. Οι περισσότεροι επέλεξαν την κατάδυση του ποσού στον τραπεζικό τους λογαριασμό, κάτι που σημαίνει πως πήραν 40 ευρώ έναντι 45 ευρώ, 5 ευρώ μπόνους που πήραν όσοι επέλεξαν την άειλη ψηφιακή κάρτα στο κινητό τους τηλέφωνο, που όμως εξαργυρώνεται μόνο σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Χάρας Ευαγγέλιο είναι για την πλειοψηφία των πολιτών η κατάργηση της επίδειξης πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μάη, καθώς, όπως λένε, μπορούν πλέον να ζουν χωρίς περιορισμούς και μέτρα. Από την άλλη, υπάρχουν και κάποιοι που θεωρούν πως η απόφαση αυτή ήταν κάπως βεβαιασμένη, ενώ υπάρχει και μερίδα πολιτών που πιστεύουν ότι το μεγάλο στοίχημα είναι τι θα γίνει το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και αν επανέλθουν τα περιοριστικά μέτρα. Καταργήθηκε από 1η Μάη η επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης, μέτρο που θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Αυγούστου και μετά θα υπάρξει εκ νέου συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει ανάλογα και με την πορεία των κρουσμάτων. Όπως ήταν φυσικό, η απόφαση αυτή σε συνδυασμό και με τη γενικότερη χαλάρωση των μέτρων σκόρπισε χαμόγελα αισιοδοξίας στους περισσότερους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν πλέον ότι δειλά-δειλά μπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικότητας. Καιρός ήταν, μας κούρασε η κατάσταση. Εντάξει, πιστεύουμε. Πιστεύουμε τέλος πάντων ότι από τώρα και πέρα θα πάνε καλά τα πράγματα. Να κάνουμε, ελπίδα. Χθες ήμουνα στο Άμστερνταμ και έλεγα ότι δεν φοράει κανένας μάσκα πουθενά. Ούτε στα μετρό, ούτε στα τραμ, ούτε στα λεωφορεία πουθενά. Όπως λένε, 2,5 χρόνια πανδημίας με συνεχή lockdown και περιορισμού στην καθημερινότητά μας έφεραν ψυχική κούραση και εκνευρισμό σε μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι ένιωθαν εγκλωβισμένοι, κυριολεκτικά σαν να ζούσαν σε φυλακή. Είναι λίγο νωρίς ίσως ακόμη, αλλά παρόλα αυτά εντάξει, καλό είναι να ζεις χωρίς περιορισμούς, ας πούμε, είναι πιο ευχάριστο. Πάντως, αίσθηση ελευθερίας κάπως, γιατί ο κόσμος... Ναι, κάπως, ναι, φυσικά, αυτό είναι όντως. Χρειάζεται δηλαδή, ναι. Τώρα η ανακούφιση είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, καθώς βλέπουν ότι παίρνουν και πάλι τη ζωή στα χέρια τους και νιώθουν απελευθερωμένοι. Φυσικά, όπως λένε με χιούμορ, μέχρι νεοτέρας. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Δεν είναι κάτι... Εντάξει, είτε τα έχουμε, είτε δεν τα είχαμε, ούτως ή άλλως. Αν και εμβολιασμένοι ήμασταν, αλλά πάλι ο φόβος κυριαρχούσε. Ακόμα είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Τι να σας πω, εγώ αν το ζητούσα θα το έδειχνα ακόμα και τώρα. Από εκεί και πέρα απόφαση είναι, μάλλον για το τουρισμό γίνονται όλα αυτά. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνει μεγάλη μερίδα των Θεσσαλονικαίων, το μεγάλο στοίχημα είναι τι θα γίνει το φθινόπωρο και αν ξαναμπούμε σε εποχές περιοριστικών μέτρων. Γι' αυτό αρκετοί κρατούν μικρό καλάθι. Ωραία, ναι, και εγώ είμαι εμβολιασμένη. Από Σεπτέμβριο είναι το θέμα τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Να περάσει και ο κόσμος λίγο άνετα το καλοκαίρι του. Μια ανακούφιση, ναι. Συμφωνούμε. Χαρήκα τώρα. Όχι χάρηκα. Εγώ εμβολιασμένη είμαι. Εντάξει, γιατί να χαρώ. Αφού έτσι αποφασίστηκε, θα δούμε τον Οκτώβριο τι μας περιμένει. Εκεί είναι το ζήτημα, το ερώτημα. Βέβαια. Ναι. Πάντως υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι τονίζουν ότι το μέτρο αυτό δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι, καθώς δεν στερήθηκαν τις εξόδους τους αφού έκαναν το εμβόλιο. Μια χαρά, αλλά δεν είχα πρόβλημα καθόλου με τα πιστοποιητικά. Αλλά άμα είσαι εμβολιασμένος, είναι όλα μια χαρά. Τουλάχιστον μια αίσθηση ελευθερίας, γιατί ο κόσμος ταλαιπωρείται για 2 χρόνια, 2,5 περίπου. Δεν νιώθω ότι είμαι σκλαβωμένος. Ούτε ένιωθα ότι είμαι σκλαβωμένος. Οπότε. Κάτι θετικό είναι και αυτό, εν πάση περιπτώσει. Δεν μας απασχόλησε καθόλου, γιατί δεν είχαμε πρόβλημα να μπούμε πουθενά με την εμβολιασμό. Ρωτήστε τους άλλους που αγωνιούσαν κάποια στιγμή να καταργηθούν για να κάνουν αυτό που θέλουν. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι η κυβέρνηση βιάστηκε να κάνει άρση της επίδειξης των πιστοποιητικών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο κορονοϊός είναι παρόν, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Νομίζω ότι πολύ βεβαιασμένα και χωρίς σκέψη. Έγινε η άρση των μέτρων, τίποτα άλλο. Τα πιστοποιητικά μάλλον μας κοροϊδεύουν. Δεν έγινε τίποτε που έπρεπε να σταματήσουν τα πιστοποιητικά. Αφού πάλι πεθαίνουν οι άνθρωποι, πάλι οι εντατικές είναι γεμάτες, πρέπει κάτι να μας πούν κάποτε την αλήθεια. Όλο ψέμα, 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 φτάνει ως εδώ. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό αυτό που κάνανε. Γιατί μας βάλουν να εμβολιαστούν, για ποιο λόγο. Ας σκεφτούν αυτοί. Φυσικά είναι και αρκετοί πολίτες που για δικούς τους λόγους δεν εμβολιάστηκαν, οπότε για αυτούς ήταν κάτι θετικό η κατάργηση του πιστοποιητικού. Εγώ δεν είμαι εμβολιασμένη, ήμουν κατά του εμβολιασμού. 74. Αλλά δεν στερήθηκα την έξοδο, ούτε ένιωσα ότι ήμουνα. Παρόλα αυτά, τι κάνουμε πάλι. Έλλειψη, ότι είχα έλλειψη ελευθερίας. Εγώ είμαι ανεμβολία στους χέρις και δεν θα κάνω εμβόλιο ποτέ.
Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Σιγά σιγά τα καταστήματα αποκτούν και πάλι ζωή και κίνηση, καθώς οι περιορισμοί πάβουν να ισχύουν, όμως το ερώτημα παραμένει και θα απαντηθεί τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Είδομεν. Για να κατανοήσει κανείς το τι ισχύει με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, πρέπει να έχει μεταπτυχιακό στα μαθηματικά, δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Σταύρου Ραΐλογλου On Time. Ο κύριος Αδαμίδης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, τονίζοντας ότι οι πελάτες έχουν επιβαρυνθεί το 100% των αυξήσεων που έχουν υποστεί οι παροχοί. Από τον Δεκέμβριο του 20, 4 Δεκεμβρίου του 20, είχαμε επισημάνει στον τότε Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος επέρετο ότι δημιουργούμε το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας για να πέσουν οι τιμές στον καταναλωτή. Εμείς του είχαμε επισημάνει τότε, ένα μήνα, ακριβώς ένα μήνα μετά τη λειτουργία του ελληνικού χρηματιστηρίου, ότι οι τιμές έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί, και μάλιστα τρεις ημέρες αργότερα η εφημερίδα Καθημερινή είχε ολόκληρο αφιέρωμα, που την Καθημερινή δεν τη λες και αντιπολιτευτική εφημερίδα, λέγοντας προς τον Υπουργό ότι υπάρχουν, έχουν τετραπλασιαστεί οι τιμές στη Χονδρική. Αυτό θα μετακυλιστεί σίγουρα στη Λιανική, όπερ και εγένετο. Γιατί στη Λιανική? Γιατί πάρα πολλές εταιρείες, οι ιδιώτες πάροχοι, αυτό που λέμε οι εναλλακτικοί πάροχοι πλην της ΔΕΗ, είχαν συνδέσει τα τιμολόγια τους, τα εμπορικά τους τιμολόγια, με την ρήτρα, την οριακή τιμή του συστήματος, η οποία μετονομάστηκε μετά ως ρήτρα αναπροσαρμογής. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το ότι αν για τον οποιοδήποτε λόγο ένας ιδιώτης πάροχος αγοράσει ακριβότερα την ενέργεια από την τιμή που έχει συμβολαιοποιήσει με εσάς, το κόστος θα το πληρώσετε εσείς. Αυτή είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής. Είναι δηλαδή ένας μηχανισμός προστασίας των παιχτών της ενέργειας σε βάρος των καταναλωτών. Με πάρα πολύ απλά λόγια, γιατί η προσπάθεια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, να εξηγήσει μέσα από τον διαδικτυακό της τόπο το τι είναι ρήτρα αναπροσαρμογής, είναι βέβαιο ότι κανείς για να το καταλάβει χρειάζεται τουλάχιστον μεταπτυχιακό στα μαθηματικά. Στην κυκλοφορία αναμένεται να δοθεί πριν του Αγίου Πνεύματος το λεγόμενο ορφανό χιλιόμετρο στη Χαλκιδική. Πέραν όμως των δυσκολιών στην κίνηση των οχημάτων, υπήρχαν και τεράστια ζητήματα ασφαλείας, καθώς ειδικά στην περίοδο του καλοκαιριού τα οχήματα διέσχιζαν κάθετα το δρόμο για να βγουν από τους παραδρόμους τους τριγύρω παραθεριστικούς οικισμούς σε τοπικές επιχειρήσεις αλλά και προς την παραλία. Πριν τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία το λεγόμενο ορφανό χιλιόμετρο στην Ποτίδια της Χαλκιδικής. Ένα πολυσυζητημένο τμήμα του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης-Κασανδρίας που κάθε καλοκαίρι είναι αιτία για τεράστιες καθυστερήσεις των οδηγών. Και πρέπει εδώ σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε ως Εγνατία Οδός όχι μόνο το προσωπικό που έχουμε τα στελέχη μας, οι οποίοι πραγματικά με αυταπάρνηση έχουν δουλέψει στο έργο αυτό, αλλά και τους αναδόχους του έργου και τους υπεργολάγους του έργου, οι οποίοι όλοι μαζί έχουμε δώσει έναν μεγάλο αγώνα για να το καταφέρουμε. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει όντως, δηλαδή πριν από το Αγίου Πνεύματος θα ανοίξει η κεντρική αρτηρία σε κανονικά δύο και δύο κυκλοφορίες, λωρίδες κυκλοφορίας, και μετά στη συνέχεια τους επόμενους ένα-δύο μήνες θα ολοκληρωθούν και οι παράπλευροι οδοί, γιατί το έργο, ξέρετε, αυτό έχει μία ιδιαιτερότητα. Δεν είναι, αν και αποκαλείται χιλιόμετρο, δεν είναι χιλιόμετρο, έχει πολλά έργα εκτός της βασικής οδούς, δηλαδή έχει παράπλευρο δίκτυο, έχει roundabouts, έχει ειδικά συστήματα τα οποία είναι για απορροής υδάτων. Πέραν όμως των δυσκολιών στην κίνηση των οχημάτων, σοβαρά είναι τα ζητήματα ασφαλείας, καθώς ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού, τα οχήματα διασχίζουν κάθετα το δρόμο για να βγουν από τους παράδρομους τους τριγύρω παραθεριστικούς οικισμούς σε τοπικές επιχειρήσεις και προς την παραλία. Έχουν γίνει προσβάσεις από το παράπλευρο πλέον δίκτυο και όλοι οι οικισμοί εκεί και οι οικιστές θα έχουν πρόσβαση στο παράπλευρο δίκτυο και θα μπορούν μέσω των κυκλικών κόμβων και τα roundabouts να επικοινωνήσουν και να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, ότι αποτελεί μία αναβάθμιση και των σπιτιών και των όλων, ας το πούμε εκεί, των περιοχών, οικονομική αναβάθμιση, η οποία πλέον υπάρχει και είναι ήδη ορατή, δηλαδή κάποιος που μπορεί να πάει να το δει αυτή τη στιγμή,
μπορεί να το καταλάβει με γυμνό μάτι. Υπάρχει μια μεγάλη αναβάθμιση και στις αξίες των κατοικιών και γενικά στην περιοχή, διότι πλέον υπάρχει μια δομημένη και σωστή πρόσβαση. Ωστόσο, όπως εξήγησε ο κύριος Κουτσούκος, εκκρεμούσαν ακόμη ορισμένες απαλωτριώσεις από τις συνολικά 134 που χρειάστηκε να γίνουν. Αυτές κυρίως αφορούσαν καθαιρέσεις περιφράξεων αλλά και βοηθητικών κτισμάτων. Λόγω των περιορισμών που επέβαλε ο COVID-19, οι διαδικασίες εκτέλεσης των απαλωτριώσεων καθυστερούσαν, ενώ χρειάστηκε σε μερικές περιπτώσεις να γίνει και δικαστική αποβολή ιδιοκτητών που είχαν λάβει τις αποζημιώσεις που τους επιδίκασε το δικαστήριο. Η δυσκολία ήταν και στο γεγονός ότι να φανταστείτε ότι εκεί έχουμε περίπου γύρω στις 130 με 140 ιδιοκτησίες. Οπότε μπορείτε να αντιληφθείτε τα προβλήματα των απαλωτριώσεων. Και πέρα των δυσκολιών αυτών, είχαμε και το μεγάλο θέμα αυτά τα τελευταία δύο χρόνια που το δουλεύουμε ουσιαστικά. Είχαμε το θέμα του κορονοϊού. Άρα αποτελεί, ειλικρινά σας λέω, ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα ολοκλήρωσης για την Εγνατία Οδό. Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται μικρά τεχνικά έργα, οχετή, τείχη αντιστήριξης, δύο πεζογέφυρες, εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης, εργασίες σήμανσης ασφάλισης, εργασίες ηλεκτροφωτισμού κόμβων και εργασίες επένδυσης πρανών με φυτική γη και φύτευσή τους. Έως τις 15 του μήνα λοιπόν θα διαρκέσουν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, Βασίλης Κορκίδης, οι φετινές αποτελούν ευκαιρία για φθηνές και έξυπνες αγορές σε μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού. Ο κύριος Κορκίδης αναφέρθηκε και στην πασχαλινή περίοδο, λέγοντας ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν αρκετά ικανοποιητικά, με τον τζίρο στο λιανεμπόριο να αγγίζει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ενώ το θετικό μήνυμα ήταν ότι τη μεγάλη εβδομάδα υπήρξε συγκράτηση των τιμών, κυρίως στα τρόφιμα. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν οι φετινές ενδιάμεσες εκπτώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν την 3η-3 Μαΐου και θα διαρκέσουν έως τις 15 του μήνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, Βασίλη Κορκίδη. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, μέχρι σήμερα οι ενδιάμεσες εκπτώσεις δεν έχουν προσφέρει το παραμικρό σε λιανεμπόριο και καταναλωτές. Εν τούτης, σε μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού, παρουσιάζονται ως ευκαιρία για φθηνές αγορές. Ακριβώς έτσι είναι, δεν έχουν προσφέρει τίποτα, δεν έχουν συγκινήσει τον καταναλωτή. Παρά το γεγονός ότι το είχαν ζητήσει οι ίδιοι εμποροί, πριν αρκετά χρόνια βεβαίως, δεν ήταν ένα μέτρο το οποίο απέδωσε. Παρά τα αυτά, εγώ πιστεύω ότι φέτος ίσως αποτελούν εξαίρεση. Μάλιστα, ο κύριος Κορκίδης επισημαίνει με νόημα πως ξεκινά ένα 15ήμερο ενδιάμεσων εκπτώσεων απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια και υπέρ των οικογενειακών προϋπολογισμών και ενδείκνυται αυτό το διάστημα για έξυπνες αγορές, όπως ο ίδιος σημείωσε. Τα εμπορικά καταστήματα και όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου αναμένεται να προσφέρουν μεγάλη ποικιλία εποχικών προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές και όπως πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες τους αλλά και σεβασμό στα υγειονομικά μέτρα. Ίσως λειτουργήσουν και υπέρ της αγοράς και υπέρ του καταναλωτή. Και μάλιστα έχουμε και μία, αν θέλετε, συγκυρία φέτος, δηλαδή αύξηση των μισθών από 1η Μαΐου, μείωση των τιμών λόγω των εκπτώσεων και άρση των μέτρων. Ίσως αυτά τα τρία συνδυαστικά να λειτουργήσουν υπέρ της αγοράς αυτό το 15ήμερο, να γίνουν κάποιες έξυπνες αγορές, να αποφορτίσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό που δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος πάει σε λογαριασμούς φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ό,τι αφορά την αγορά του Πάσχα, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός τόνισε πως σαφώς και δεν ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα, αφού υπήρχε έντονη αγοραστική κίνηση και η κατανάλωση τις ημέρες του Πάσχα κυμάνθηκε σε καλύτερα επίπεδα των προηγούμενων ετών και μάλιστα σε υψηλότερα της τελευταίας διετίας, τη στιγμή που ο τζίρος του λιανεμπορίου, παρά τη μικρή διάρκεια της εορταστικής αγοράς, εκτιμάται πως ξεπέρασε το 1,5 δις ευρώ. Η αγορά κινήθηκε, την πασχαλινή αγορά, όχι στα επίπεδα βέβαια που θα ήθελε ο εμπορικός κόσμος. Άλλωστε γνωρίζαμε ότι ο τζίρος της πασχαλινής αγοράς δεν θα μπορούσε να την αναστήσει, έτσι δεν είναι. Είναι μικρή διάρκεια, έχει κάποια. Κάνει με τζίρο περίπου 1,5 δις ευρώ. Αυτό που κρατά ως εξαιρετικά θετικό μήνυμα ο κύριος Κορκίδης είναι η συγκράτηση των τιμών κατά τη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας και η απουσία χρηματιστηριακών αυξομοιώσεων, κυρίως στα τρόφιμα. Εγώ κρατάω σαν θετικό ότι η συγκράτηση των τιμών φέτος τη μεγάλη εβδομάδα, κάτι που άλλες χρονιές δεν βλέπαμε, ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση, είχαμε μια αυξομοίωση, έτσι, χρηματιστηριακή θα έλεγα, των τιμών στην αγορά, ειδικά στα τρόφιμα. Φέτος δεν είδαμε μια σταθερότητα και μάλιστα και μια αποκλιμάκωση, με αποτέλεσμα να έχουμε και σε κάποια συγκεκριμένα είδη
χαμηλότερες τιμές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έξοδος των εκδρομέων ήταν μεγαλύτερη από εκείνη του 2019, γεγονός που επηρέασε την εικόνα τόσο στις κεντρικές όσο και τις περιφερειακές αγορές της χώρας, καθώς υπήρξε διασπορά της κατανάλωσης από τους επισκέπτες. Η συνολική εικόνα της αγοράς σε κεντρικές και περιφερειακές αγορές της χώρας δείχνει ότι υπήρχε μια κίνηση εξόδου από τα αστικά κέντρα, οπότε υπήρχε μια διασπορά της κατανάλωσης από τους εκδρομείς του Πάσχα και σίγουρα τα επίπεδα, θα το δείτε και εσείς και στατιστικά από τα στοιχεία τα οποία θα λάβουμε αργότερα, θα είναι υψηλότερα της περσινής. Πάντως, όσον αφορά το θέμα των ενδιάμεσων εκπτώσεων, ο κύριος Κορκίδης δηλώνει ότι θα πρέπει να καταργηθούν και να αναδιοργανωθεί το δυνατόν συντομότερο όλο το καθεστώς των εκπτώσεων, ενώ αυτό που ελπίζει είναι πως η θερινή περίοδος που ακολουθεί θα είναι ακόμη καλύτερη από την περσινή με την προσθήκη της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης και την ενίσχυση της αγοράς με την εισαγόμενη κατανάλωση. Από τις 30 Απριλίου έως και αύριο, 8 Μαΐου, πραγματοποιείται στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ η 25η έκθεση με παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Γεύσεις από τη λεβεντογένα Κρήτη μπαίνουν στο πιάτο μας και κατακτούν τις αισθήσεις και τους ουρανίσκους του στόματός μας. Οι επιλογές είναι ατελείωτες και έτσι ο επισκέπτης μπορεί να βρει μεγάλη ποικιλία από προϊόντα, αλλά και εξαιρετική ποιότητα που δεν θα αφήσει κανέναν παραπονεμένο. Φυσικά, η τσικουδιά και η ρακή έχουν την τιμητική τους. Γεύσεις της λεβεντογένας Κρήτης στο πιάτο μας. Η καρδιά των παραδοσιακών αγνών τοπικών προϊόντων χτυπά δυνατά στη Θεσσαλονίκη, στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, στο τόξο της ΧΑΝΘ, με τη συμπρωτεύουσα να υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες τη μεγάλη επιστροφή της έκθεσης τοπικών προϊόντων Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση τοπικά προϊόντα και γεύσης Ελλάδας. Χανιά, Κίσαμος, μέλι, θυμαρίσιο. Να δοκιμάσετε, το προτιμάει. Το θυμάρι είναι το πρώτο σε θρεπτικά συστατικά. Είναι οποίο από τα Χανιά, εκλεκτά κρασιά Βιδιανό, Μαλβάζια, τοπικές ποικιλίες, γκρενά ρούζ, ρωμέικα. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος να τα δοκιμάσει. Αυτό περιμένουμε. Η 25η έκθεση άνοιξε τις πύλες της για το κοινό στις 30 Απριλίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Κυριακή 8 του Μάη στις 9.30 το βράδυ. Όπως λένε, η παραγωγή από την Κρήτη είναι 9 ημέρες γεμάτες γεύσεις, πολιτισμό, κέφι και ανοιξιάτικη διάθεση. Ό,τι θέλετε, τα πάντα είναι καλά. Από λάδια, τυριά, παξιμάδια, τα πάντα είναι καλά. Τα πάντα είναι καλά. Και πίνετε κερακή βέβαια για να τα χωνέψετε, γιατί θα φάτε πολύ εδώ πέρα. Θα βρείτε τα καλλιντικά μάλθια, φυσικά καλλιντικά μάλθια από Κρήτη, από Ρέθυμνο. Υπάρχουν σε φαρμακεία, φαρμακευτικά προϊόντα. Δεκάδες παραγωγοί φέρνουν μαζί τους τα αγνά τοπικά προϊόντα που παράγουν για να εμπλουτίσουν το τραπέζι των πολιτών της Θεσσαλονίκης με επιλογές μοναδικής διατροφικής αξίας και να κατακτήσουν τις αισθήσεις αλλά και τους ουρανίσκους των επισκεπτών. Κριτικά προϊόντα στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερες γεύσεις. Από κριτσίνια, από παξιμάδια, από ρακόμελα. Μας τιμάει η Θεσσαλονίκη και είναι χαρά μας. Θα βρει όλα τα, ό,τι παράγει η Κρήτη. Δηλαδή σε γραβιέρα, γραβιέρα με μπούκοβο, θυμάρι, ορίμαση, πάρα πολύ ποικιλία μεγάλη. Και ευχόμαστε στον κόσμο να περάσει από εδώ, να τον εκαλούμε να περάσει από εδώ, να δοκιμάσει, να πιούμε και μια ρακή, βέβαια μην το ξεχνάμε και αυτό. Φίλε μου, τώρα εδώ έχουμε γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, έχουμε γιαούρτια πρόβια με πέτσα, έχουμε ανθότυρο φρέσκο νοπό, ξερό ανθότυρο και έχουμε και παλαιωμένη τριαντάμιλη πικάντικη κεφαλογραβιέρα. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γευτούν και να προμηθευτούν απευθείας αυθεντικές γεύσεις, ζυμωμένες με το μεράκι και καμωμένες από τον μόχθο και την αγάπη των παραγωγών. Πρόκειται κυριολεκτικά για έναν σασμό προϊόντων, με πρωταγωνιστές παραγωγούς από κάθε γωνιά της Κρήτης, από το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Εγώ πήρα ούζο. Ούζο πήρα. Κάτι άλλο σας άρεσε από εδώ που βρήκατε? Πολύ, όλα είναι ωραία. Και τι δεν πήρα? Μέλι πήρα, λουλούδια πήρα. Μας αρέσουν. Τι δοκιμάσατε εδώ? Μέλια, θα δοκιμάσουμε τυρί και ό,τι άλλο μπορούμε να βρούμε. Αυτά πάντα, πάντα. Έτσι και αλλιώς κερνάνε οι άνθρωποι και να μην θέσει, σου δίνουν πάντα. Στα περίπτερα υπάρχουν προϊόντα και γεύσεις για όλα τα γούστα που θα σαγηνεύσουν και τον πιο απαιτητικό καλοφαγά. Και τι δεν είδαμε κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ. Ελαιόλαδο, μέλι, τυροκομικά προϊόντα, παξιμάδια, ξεροτίγανα και εκατοντάδες ακόμη κριτικές λιχουδιές και γλυκίσματα. Φυσικά, φαγητό και καλούδια χωρίς ποτό δεν γίνεται. Και έτσι οι φίλοι μας οι κριτικοί δεν αφήνουν παραπονεμένο κανέναν, αφού κερνούν απλόχερα ρακές και τσικουδιές. Από όλα τα παραδοσιακά. Δηλαδή. Τυράκια, παξιμάδι, ξεροτίγανα, μέχρι και σαγικάρια φέραμε. Και θυμάρια, ό,τι θέλετε. Τα βότανα του ψιλορίτη. Εδώ θα βρει τσικουδιά, τσικουδιά με ρόδι, ρακόμελο,
με κρασία μπαρόριζα και μπαχαρικά, θα βρει τσικουδιά με κίτρο, με καφέ και μοσχολέμονο, με χαρουπόμελο. Αυτά. Πριν να αγοράσουν κάποιο παραδοσιακό κριτικό προϊόν, οι παραγωγοί δίνουν στους πελάτες τους να γευτούν πρώτα και μετά να αποφασίσουν τι θέλουν. Και από ό,τι φάνηκε, οι Θεσσαλονικείς δεν ήξεραν τι να πρωτοδιαλέξουν από την ποιότητα και την ποικιλία των προϊόντων. Τα έχω στα μπάρι όλα, θα πάω σε λίγο να τα πάρω. Μέλι και τυροκομικά προϊόντα. Από η πρώτη ποιότητα όλα. Τα δοκιμάσαμε, η ποικιλία τους είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν πολλά προϊόντα, ευχάριστα. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Η κεφαλογραφία μας άρεσε. Οι άλλοι, οι κάτι πικάντικες γεύσεις που είχαν. Τη τσικουδιά πήραμε. Θα το βάλουμε στο τραπέζι και θα γίνει χαμός. Οπωσδήποτε. Ναι. Και αν έχουμε και καλή παρέα εκεί πέρα, και αν πιούμε και λίγο παραπάνω, τους τρώναμε και στο χορό. Όσοι δεν πήγατε, έχετε λίγες ακόμη ημέρες για να επισκεφτείτε την έκθεση και να απολαύσετε κριτικές γεύσεις. Μία μικρογραφία των θησαυρών του τόπου μας σας περιμένει. 65 καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα θα παρελάσουν αύριο Κυριακή από την εξέδρα που θα στηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους για τη μεγάλη αντιπολεμική συναυλία της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσά τους και πολλά γνωστά ονόματα που εκπροσωπούν τις νέες τάσεις της μουσικής και έχουν ιδιαίτερα ερίσματα κυρίως στο νεανικό κοινό. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το ραντεβού της Κυριακής στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου θα δοθεί η αντιπολεμική συναυλία για την Ουκρανία και την ειρήνη. Ανάμεσα στους 65 καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν είναι ο Γιώργος Νταλάρας, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Κώστας Καλδάρας, ο Γιώργος Καζαντσής, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Βασίλης Λέκας, ο Ζαφίρης Μελάς, ο Ανδρέας Καρακώτας, ο Αργύρης Μπακυρτζής, ο Ηλίας Ζάικος, οι μουσικές μπάντες Magic Despel, Υπόγεια Ρεύματα, De Facto, Κόζα Νόστρα και δεκάδες άλλοι και άλλες. Το μήνυμα που θέλουμε βασικά είναι ότι έχουμε καταφέρει να ενώσουμε κάτω από τη σκέψη του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος δεκάδες συλλογικότητες και σωματεία, πολιτικούς φορείς και κόμματα, και πάμε ενωμένοι να πούμε ένα μεγάλο όχι στον πόλεμο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Όλοι συστρατεύονται με το Συλλόγο Μουσικών Βορείου Ελλάδος και φυσικά εννοείται ότι όλοι έρχονται αυτοκερδός. Η μεγάλη αντιπολεμική συναυλία τυπικά θα σηκώσει αυλαία στις 5 το απόγευμα της Κυριακής, ωστόσο οι πρόβες και άλλα καλλιτεχνικά δρόμενα θα ξεκινήσουν από το πρωί. Ενώ οι διοργανωτές καλούν τον κόσμο να δώσει μαζικό παρόν, προκειμένου η Θεσσαλονίκη να στείλει ένα ηχηρό αντιπολεμικό μήνυμα. Όσο εγώ συνάντησα, πούμε ένα μεγάλο όχι στον πόλεμο, να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα και ανθρωπιστική βοήθεια για να τα στείλουμε στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν φύγει από τις εστίες τους. Η συναυλία θα λάβει διεθνή χαρακτηριστικά, καθώς θα στείλουν αντιπολεμικά μηνύματα παγκοσμίου φήμης μουσική, όπως ο Roger Waters και ο Brian Eno. Σε μία ένδειξη τιμής προς τους σπουδαίους καλλιτέχνες, ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος τους ανακήρυξε ισόβια μέλη, τόπος και τον Γιώργο Νταλάρα. Δυστυχώς το μοναδικό που δεν καταφέραμε είναι να χωρέσουν όλοι. Δηλαδή υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι μείναν απ' έξω γιατί λόγω έλλειψης χρόνου και δεν ήταν τόσο. Η επιλογή δεν έγινε με βάση ούτε τη δημοφιλία ούτε. Το βασικότερο κριτήριο ήταν να φανούν τα νέα παιδιά, δηλαδή κατά 65-70% είναι πάνω από τα. Είναι νέα συγκροτήματα και νέοι καλλιτέχνες. Στη συνέντευξη τύπου που διοργανώθηκε στο Βασιλικό Θέατρο για την παρουσίαση της αντιπολεμικής συναυλίας, ο πρόεδρος του Μουσικού Συλλόγου Βορείου Ελλάδος, Δημήτρης Ζερβουδάκης, σημείωσε ότι η συναυλία της Κυριακής έχει ένα ιστορικό σημείο αναφοράς που είναι αντίστοιχη εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί το 1999 όταν τον Άντο εξαπέλυσε επίθεση κατά της Σερβίας. Λουλούδια όλων των ειδών μπορούν να προμηθευτούν όσοι βρεθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς είναι σε εξέλιξη η μεγάλη ανθοέκθεση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και αύριο, η μέρα της μητέρας. Μετά από 3 χρόνια απουσίας, οι ανθοπαραγωγοί επέστρεψαν στο πιο κομβικό σημείο της πόλης μας, εκθέτοντας και παρουσιάζοντας εκατοντάδες ποικιλίες από φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Με χρώματα και αρώματα γέμισε ο προαύλιος χώρος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με την μεγάλη ανθοέκθεση, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 8 Μαΐου. Παραγωγοί και έμποροι εκθέτουν αυτές τις ημέρες λουλούδια και φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και παρουσιάζουν εκατοντάδες ποικιλίες από το καθένα. Ό,τι θέλετε από λουλούδια υπάρχει εδώ στην Ανθοέκθεση Θεσσαλονίκης. Φυτά όλων των ειδών, από ετήσια μέχρι πολυετή θάμνους δέντρα, τριαντάφυλλα, πασχαλιές, γιασεμιά, ό,τι υποθεί καρδιά σας υπάρχει στην Ανθοέκθεση Θεσσαλονίκης. Τι διαλέγει ο κόσμος εσείς που έτσι βλέπετε εδώ? Εντάξει, περισσότερο τώρα στα δικά μας τα πολυετή διαλέγουν τις πασχαλιές, τα τριαντάφυλλα, οτιδήποτε έχει πολύ έντονο λουλούδι, τον καλυστήμονα,
και μετά πηγαίνουν σε φρούτα. Διάφορα φρούτα, ας πούμε, δαμασκηνιές, μηλιές, διάφορα τέτοια. Οι επισκέπτες προμηθεύονται φυτά, αρωματικά, γλάστρες, είδη ανθοκομίας και κήπου από τους επαγγελματίες που συμμετέχουν. Βλέπουμε τα φυτά της εποχής, να στολίσουμε τα μπαλκόνια μας. Τι θα πάρετε, τι έτσι σας έκανε στο μάτι? Ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει, κοιτάζουμε. Τα χρωματιστά μας κερδίζουν το ενδιαφέρον σίγουρα. Πάντως γέμισε ο κόσμος με ομορφιά σήμερα. Ακριβώς. Κάνουμε βόλτα, ναι. Έχει αρκετά και είναι πολύ ωραία, όμορφα. Και το συνδυάζετε και με βόλτα? Ναι, μια βολτίτσα είναι ό,τι πρέπει τώρα σήμερα. Μια καλά. Ένα λουλουδάκι. Πήραμε κι άλλα, τελειώσαμε, έχουμε πολύ ώρα. Πάρα πολύ ωραία είναι. Ήταν πολύ ευχάριστο που έγινε. Μας άρεσε πολύ και τα παιδιά χαρήκανε, πήραν και αυτά πραγματάκια. Μετά από απουσία 3 ετών, η διοργάνωση επέστρεψε δυναμικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν ανθοεκθέσεις, ανθοκομικά και κηποτεχνικά είδη και συμμετέχουν δεκάδες ανθοπαραγωγοί από τον νομό Θεσσαλονίκης. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία, ανθοφόρα, δέντρα. Αξίζει μια επίσκεψη. Για να μορφωθεί τους κήπους και τα μπαλκόνια. Εμείς έχουμε ανθοφόρα κυρίως. Και αυτά πουλάμε. Προτιμάει ο κόσμος από αυτά? Από όλα. Δηλαδή, τους αρέσουν τα γαριφαλάκια, έχουμε εδώ Million Bells, ο Ιβίσκος, άλλα φυτά που είναι με βολβό και κρατάνε για χρόνια, τα πάντα όλα. Προσπαθούμε για το καλύτερο, να δει ο κόσμος να ανοίξει το μάτι του, να δουλέψουμε κι εμείς μετά από 3 χρόνια λόγω κορονοϊού, γιατί ήταν 3 δύσκολα χρόνια. Τι φεύγουν πιο πολύ, τι βλέπετε εσείς? Τα ανθισμένα, τα αρωματικά, αυτά που έχουν άρωμα, χρώμα, πράσινο, δηλαδή ο κόσμος θέλει να βλέπει πράσινο και ανεβάζει και τη διάθεση του κόσμου. Ναι. Και τα πασχαλίτσα. Τι άλλο? Και τα σημεία. Μεγάλη ποικιλία βρήκατε εδώ στην ανθέκτηση. Ναι, πολύ ωραία. Όλα είναι ωραία, τι να πω. Το χρειαζόμασταν μετά από τόσο καιρό. Ναι, μετά από 2 χρόνια μετά την πανδημία, πραγματικά. Η ανθοέκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 9.30 το βράδυ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ακολουθεί όπως πάντα η πρόγνωση για τον ευρωνό καιρό. Καλό σας βράδυ!